Agamit imaveti, ti emrangi eki meni mera, ti oraya gördi, dorsu vakyaki, dorsu aritini, opios nyofti ti mikroti tatu, na martoloti tatu, opios taftofrona zita bina την aionia διάσταση του, opios diatiri zodani την πίστη μας, δεν μπορεί σήμερα να μη ζει τη χαρά της εκπληρώσεως της προσδοκίας, τη χαρά της αιωνίας λυτρώσεως. Σήμερον πάσα φύσης αγάλετε και χέρι ότι Χριστός ετέχθη εξ παρθένους κόρης. Χαρά και αγαλίασή μας η γέννηση του Κυρίου, η ενανθρώπισή του, η παρουσία του ανάμεσά μας. Με θυμών ο Θεός, ο λαός ο πορευόμενος εν σκότη δεχός μέγα, ότι με θυμών ο Θεός, μέσα στο αρχέγονον παράδεισο της Εδέμ, ψάχνει ο Θεός το χαμένο, τον πεσμένο στην αμαρτία άνθρωπο. Αδάμ, ακούει, αντυχεί βροντόδης η φωνή του Θεού, μέσα στην εξορία της ιστορίας, Θεέ μου, πού είσαι, ακούγεται αγωνιώδης η κραυγή του ανθρώπου, ο Μωυσής, ο Δαβίδ, οι προφήτες, οι προπάτορες, τα έθνη και οι λαοί, τον Θεόν προσδοκούσαν και αυτός προσδοκία εθνών. Ζούσαν περισσότερον την απουσία του και την αμαρτία τους και λαχταρούσαν την παρουσία του και τη λύτρωσή τους. Αυτός τους έλειπε, αυτόν στερούνταν. Αυτό που σήμερα γιορτάζουμε είναι η κατάργηση του προηγουμένου δράματος, του χωρισμού από τον Θεό και η ανατολή της θεϊκής παρουσίας στον κόσμο, επί της γης όφθηξε ανθρώπινη στράφη. Και όχι μόνο, ο Κύριος έρχεται στον κόσμο και εισέρχεται στην ιστορία εν ομοιώματι ανθρώπου γενόμενος. Έρχεται ως άνθρωπος, καθώς ο Χριστός γεννάται εκ της Παρθένου, τιμά την ανθρώπινη φύση και την αναγεννά. Τι τιμή να είσαι άνθρωπος, τι ευλογία να κληρονομείς την θεοειδία, τη δυνατότητα της ομοιώσεως, της κοινωνίας της ενώσεως μαζί του, της θεώσεως. Αυτή είναι η ορθόδοξη θεολογία και ανθρωπολογία, ότι γίνεται ο Θεός άνθρωπος για να κάνει Θεό τον άνθρωπο. Και τι το φοβερό, όλο αυτό η προοπτική της θεώσεως παραμένει άγνωστο στον κόσμο 2000 χρόνια μετά τη γέννηση του Κυρίου. Ίσως και μεταξύ των χριστιανών δεν αποτελεί κάφημα ούτε επιθυμία, ούτε στόχο και επιδίωξη. Αντίθετα, αυτή η υπέροχη αλήθεια επιμελώς αγνοείται και συστηματικά περιφρονείται και πολεμείται. Η εποχή μας έφτιαξε έναν άνθρωπο με ευδαιμονία, δίχως ευτυχία, με χαρές, δίχως όμως χαρά, με ανάγκες, δίχως πίστη, με καρδιά χωρίς αίμα, με σώμα, δίχως ψυχή, με ύπαρξη, χωρίς ζωή. Τσαλάκωσε τον κατοικόνα Θεού άνθρωπο, ξέσκησε το καθομοίωση και στη θέση του έβαλε αυτό που μοιάζει με τα ζώα και συγγενεύει με το τίποτα. Τι κρίμα! Γι' αυτό και το ερώτημα της παρουσίας του Θεού «Πού είναι» αντικαταστάθηκε με αυτό της ύπαρξής του, άραγε υπάρχει. Η εποχή μας, αντί να μας προστρέψει στη συνάντησή του, δυστυχώς μας φρυτεί και την ύπαρξή του. Μέσα στη θύελλα αυτού του κόσμου, μέσα στον παραλογισμό της κοσμικότητας, μέσα στην τρικυμία της απιστίας, κάπου βρισκόμαστε και εμείς πάνω, στο ευλογημένο και ασφαλές σκάφος της πίστεως και της Εκκλησίας. Και ενώ ο κόσμος ξεγελιέται με δεντράκια και λαμπιόνια, με γλυκίσματα και ψεύτικες συνήθειες, με Χριστούγεννα χωρίς Χριστό, η Εκκλησία και μαζί και εμείς αγρυπνούμε ψάλλοντες καθημών, ο Θεός γνώτε έθνη και ητάστε, διότι ο Θεός είναι μαζί μας. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αλήθεια, δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά.
Δεύτε λοιπόν αγαλιασόμεθα το Κυρίο, το παρόν μυστήριο εγκληγούμενη. Εύχομαι ο Θεός να μας αξιώνει, να είμαστε κι εμείς μαζί Του και να χαρίζει σε όλους σας αληθινά και αγιασμένα Χριστούγεννα, καλή και ευλογημένη χρονιά. Με τα πολλής εν Χριστώ τεχθές η αγάπης, ο Μητροπολίτης, ο Μεσογείας και Λευριωτικής Κύριος Νικόλαος.